Στην αρχή της σχέσης μας όλα φαινόντουσαν ωραία. Εκτός από ερωτευμένο ζευγάρι, ήμασταν και πολύ καλοί φίλοι. Συζητάγαμε τα πάντα μαζί. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι μια σχέση. Ο έρωτας κάποια στιγμή υποχωρεί. Και τη θέση του παίρνει αγάπη. Αν δεν υπάρχει όμως. Είχαμε βρει τις δουλειές που μας άρεσαν, είχαμε το σπίτι μας. Οι παρέες μας είχαν λιγοστέψει. Αλλά αυτές που έμειναν είχαν κάθε λόγο ύπαρξης. Στην αρχή της σχέσης μας όλα κυλούσαν ομαλά. Να φανταστείς ότι φοβόμουν αυτή την ηρεμία, τη γαλήνη. Οι άνθρωποι της θάλασσας μιλούν για νηνεμία πριν την καταιγίδα. Οι άνθρωποι της ξηράς. Τότε εμφανίστηκε το πρόβλημα της υγείας του άντρα μου. Ασήμαντο αρχικά, καταραμένο στη συνέχεια. Η παιδική ηλικία του άντρα μου ήταν ενός συνηθισμένου παιδιού, χωρίς ακρότητες και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η υγεία του το ίδιο, με τους μικροτραυματισμούς που είχαν και οι συνομήλικοί του, πέσιμο από ποδήλατο, χτυπήματα στη διάρκεια παιχνιδιών, στο ποδόσφαιρο και όλα τα σχετικά. Ξέρεις τώρα. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε πολύ αργότερα. Παρακαλώ. Έλα ρε, τι γίνεται. Καλά. Ησυχία, τα ίδια. Εσύ. Ήρθες τελικά. Πότε θα βρεθούμε να τα πούμε. Μεθαύριο. Καλά, θα σε πάρω να κανονίσουμε την ώρα. Εντάξει. Άντε ρε, δώσε χαιρετίσματα. Άντε, γεια, γεια. Αγάπη μου! Ναι? Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Μα δεν μίλαγα στο τηλέφωνο. Τελικά πήγαμε σε γιατρό. Ελπίζαμε να είναι κάτι απλό. Αλλά ήταν τόσο σύνθετο. Η πηγή του προβλήματος ήταν ο υπόκαμπος. Τμήμα του εγκεφάλου που το σχήμα του μοιάζει το γνωστό λογάκι της θάλασσας. Ο υπόκαμπος, όπως μάθαμε αργότερα, σχετίζεται με την εκμάθηση νέων πραγμάτων. Αποθηκεύει και επανακωδικοποιεί τις βραχυπρόθεσμες μνήμες. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση του ήχου και στην αντίληψη του πόνου. Και επίσης δημιουργεί νοητικούς χάρτες με νέα μέρη και εμπειρίες. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία. Και με υπομονή. Πολύ υπομονή. Όχι πάλι. Ησύχασε τώρα, αγάπη μου. Ησύχασε.